Καλό μεσημέρι, κυρία Καμά. Καλό μεσημέρι από Τήλο. Τι γίνεται, είσαστε και βραβευμένοι πλέον με το Responsible Island, το βραβείο το τρίτο που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, ως ένα νησί που φροντίζει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προσφέρει ουσιαστικά έτσι στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε ολόκληρη την Ήπειρο. Ναι, βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι το τέταρτο βραβείο που παίρνουμε για το πρόγραμμα αυτό. Έχουν προηγηθεί άλλα τρία βραβεία, το 2018, το 2019, και μάλιστα ήταν και πρωτιές έγινα τα βραβεία. Απλά τώρα αυτό είναι το τρίτο βραβείο, απευθύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο συνοδεύεται και με χρηματικό έπαθλο 100.000 ευρώ. Αυτό το διάβασα για το χρηματικό έπαθλο, είδα και ποιοι είναι οι άλλοι που έχουν κερδίσει, στη Δανία δηλαδή ένα νησί και στην Ισπανία, στις Καναρίες νήσους άλλο ένα. Είσαστε όμως ένα μικρό νησί εδώ στο Αιγαίο και από την άλλη πλευρά έχετε φροντίσει από πολύ νωρίς να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, αφού μας λέτε και για τα βραβεία το 18, πάει να πει ότι έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε κάτι στην Τήλο πολλά χρόνια πριν. Η Τήλος έχει ξεκινήσει, η δημοτική αρχή του νησιού αλλά και η κοινωνία γενικότερα έχει αναπτύξει μια έντονη φιλοπεριβαλλοντική πολιτική, κουλτούρα, την οποία τώρα... Μη φανταστείτε, προστατεύουμε το νησί μας. Αυτό δηλαδή επικρατεί. Για όνομα του Θεού, προστατεύουμε το νησί μας. Δηλαδή στον απλό κάτοικο του νησιού αυτό επικρατεί. Πρέπει να προστατεύσουμε το νησί μας. Κατ' επέκταση λοιπόν, εμείς αυτό που έχει γίνει στην Τήλο είναι ότι, τι να σας πω τώρα, από τη δεκαετία των 90 είναι ένα νησί που έχει απαγορεύσει καθολικά το κυνήγι. Είναι ένα νησί που είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο μέρος του νησιού έχει ανακηρυχθεί ως καταφύγιο άγρια ζωής. Έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις, δηλαδή, τα τελευταία 30 με 40 χρόνια, που ουσιαστικά είναι αυτό ακριβώς, το ότι μια κουλτούρα που προστατεύουμε το περιβάλλον, προστατεύουμε τον τόπο μας και αυτό έχει περάσει πια στο DNA μας. Είναι μια αλλαγή νοοτροπίας, λοιπόν, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί εύκολα στην Ελλάδα σε άλλα μέρη. Και γενικότερα στον κόσμο. Δεν θα δείτε εύκολα. Ας πούμε, πεταμένα στους δρόμους, στις πλατείες, δεν θα δείτε εύκολα σε αυτό το νησί. Από μικρά τα παιδιά, όταν κάτι κρατάνε, θα το βάλουν στον κάδο ή ξέρω εγώ, θα το πάνε στο σπίτι τους, θα βάλουν στη τσέπη τους. Είναι γενικώς μια κουλτούρα η οποία, εντάξει, έχει περάσει πια στην ηθιά μας. Λοιπόν, τώρα σχετικά με το έργο, με το Τήλος Project, επειδή ακριβώς κάνατε και αυτή την εισαγωγή, πρέπει να πούμε καταρχήν ότι αυτό το έργο δεν έχει να κάνει με αυτό που λέγεται, που ακούγεται, δεν έχει να κάνει δηλαδή με βιομηχανική εγκατάσταση ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών κτλ. Κάτι το οποίο σαν κοινωνία μας βρίσκει αντίθετος, 100%. Μιλάμε για... έργο, για έργα, για παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο την καλυτέρευση του συνθηκού ζωής, της προστασίας του περιβάλλοντος στο νησί μας. Αυτή τη στιγμή στην Τήλο υπάρχει μία ανεμογεννήτρια 800 κιλοβάτ και ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο 160 κιλοβάτ. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Horizon 2020. Είναι μια πρόταση η οποία εγκρίθηκε πρώτη ανάμεσα σε 80 ανταγωνιστικά έργα. Εξασφάλισε, όπως σας είπα, μια χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια κοινοπραξία που εκτέλεσε αυτό το έργο που συμμετέχουν 13 εταιρείες και οργανισμοί από 7 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι σχεδιασμένο το project από ελληνικά μυαλά, αν μου επιτρέψετε να πω, από το ΤΕΙ τότε Πειραιά, από τον Γιάννη τον Καρδέλη και την ομάδα του, τώρα είναι Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μία χρηματοδότηση, ιδιωτική χρηματοδότηση μπήκε από ελληνική εταιρεία, από τον Ενεργειακό Όμιλο Γιουνής, προκειμένου να τοποθετηθούν ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκά και να γίνουν τα έργα, ας πούμε, υποδομής για αυτά, να εγκατασταθούν αυτά. Είναι ο πρώτος και ο μοναδικός υβριδικός σταθμός στην Ευρώπη που παράγει και πουλάει το δίκτυο ενέργεια, καθαρή ενέργεια για την εξυπηρέτηση του νησιού, αλλά όταν το χειμώνα υπάρχει επερίσχεια ενέργεια, διοχετεύεται αυτή μέσω
του υποβρυχίου καλωδίου που μας συνδέει με το εργοστάσιο στην ΚΟ, διοχετεύεται εκεί ενέργεια. Mm-hmm. Αυτό θα σας πω μόνο κάτι και προσέξτε το. Από αυτή εδώ την κίνηση, δηλαδή από το έργο της στήλου, η παραγωγή πετρελαϊκού σταθμού στην ΚΟ έχει μειώσει την κατανάλωσή της σε μαζούτ, έτσι, κατά 220 τόνους το χρόνο. Πολύ καταλαβαίνετε τώρα αριθμός, βεβαίως. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί νούμερα μιλάμε. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα έργο αμιγώς που στοχεύει βέβαια στην προστασία του περιβάλλοντος και βέβαια στην καλύτερη ενεργειακή διαχείριση και παροχή σταθερής ενέργειας στο νησί της Στήλου. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι με μικρές τέτοιες επεμβάσεις, γιατί ακούμε και το νούμερο που γλιτώνει κος σε μαζούτ, σε λίτρα ουσιαστικά, σε τόνους μάλλον, θα μπορούσαμε με μικρές παρεμβάσεις τέτοιες στα νησιά, ειδικά στην νησιωτική χώρα, να έχουμε τέτοια αποτελέσματα και όχι με φαραωνικά έργα και βιομηχανικές αναμεγεννήτριες, έτσι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Εξάλλου, θα πρέπει να σας πω ότι μια εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2018 νομίζω, καταγράφει 15 διαφορετικά νησιά της χώρας μας, του Αιγαίου, στο Αιγαίο Πέλαγος, και αναδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νησιωτών, σχεδόν 3 στους 4, υποστηρίζει ολόψυχα τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό μέλλον και σύμφωνα με το μοντέλο της στήλου. Εξάλλου, στο μήνυμά της η Επίτροπος, η κυρία Γκάμπριελ, αυτό ακριβώς είπε, ότι αυτό που έγινε στο μικρό νησί της Ελλάδας μπορεί πολύ εύκολα να αναπαραχθεί ουσιαστικά σε όλα τα ευρωπαϊκά νησιά που αντιμετωπίζουν ή θέλουν να δώσουν μια λύση στο ενεργειακό τους θέμα. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι που ακούγεται και συχνά, δηλαδή, και νομίζω ότι κανείς δεν θα έλεγε όχι σε κάτι τέτοιο που έχει μικρές επεμβάσεις, δεν διαλύει ουσιαστικά ούτε το οικοσύστημα, ούτε τη βιοποικιλότητα, ούτε το ίδιο το περιβάλλον προκειμένου να στηθούν αυτά τα έργα. Ακριβώς. Εξάλλου και όλα αυτά σας τα είπα πριν για να καταλάβετε, ας πούμε, ότι δεν θα θεχόταν με τίποτα ούτε η Δημοτική Αρχή αλλά ούτε η κοινωνία της Στήλου μια βάρβαρη παρέμβαση, έναν βιασμό θα λέγαμε του φυσικού της περιβάλλοντος. Όχι. Όλα αυτά που έγιναν με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον, την εικόνα που δείχνει το νησί και βέβαια κατόπιν γνωμοδοτήσεων και αδειών από όλες τις υπηρεσίες. Δηλαδή όταν σας λέω, ας πούμε, ότι η Κύλος είναι στην περιοχή Natura, ότι έχουν κάνει μελέτη στην ορνηθολογική εταιρεία και έχει γράψει πολύ μεγάλες έρευνες για την Τύλο και τα αποδημητικά και μη πουλιά που ζουν στο νησί, καταλαβαίνω ότι το πρώτο πράγμα που πήραμε από την πρώτη εταιρεία, από πρώτες φορές που πήραμε το OK, ήταν από την ορνηθολογική εταιρεία ότι δεν θα διαταράξουν το οικοσύστημα του νησιού. Κυρία Καμάνα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι λίγα αυτά που είπαμε και είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα, αλλά μας πήρε λίγο χρόνος περίεργα σήμερα. Θα τα ξαναπούμε όμως στο μέλλον για να δούμε και τουριστικά την Τύλο μέσα από αυτό το πρόγραμμα, πώς είναι και ποια είναι η προοπτική της επισκεψιμότητας για το λόγο που δείχνει να είναι η Τύλος. Ένα πράσινο νησί πραγματικά που δεν έχει καταστρέψει όμως τις υποδομές του ούτε την ομορφιά του προκειμένου να γίνει πράσινο ενεργειακά. Μπας και καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι γίνεται και γύρω μας και αλλάξουμε και εμείς την νοοτροπία μας προς το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ που προσπαθείτε στην Τύλο και μας δίνετε και εμάς έτσι την διάθεση να είμαστε αισιόδοξοι ότι κάτι μπορεί να αλλάξει τελικά. Αυτό είναι το σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.